Όχι καρδιά μου πόνο, όπως να το να παραλυστώ, όχι καρδιά μου πόνο. Καλησπέρα Μάνο και Νίκο Σερμετζάκη. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι στο τραπέζι που τα πίνω, ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Και με επίσης υπέροχα λαϊκά τραγούδια θα συνεχίσουμε, γιατί, σωστά καταλάβατε, και σήμερα θα αφοσιωθούμε στο λαϊκό τραγούδι, στα καλά λαϊκά τραγούδια που όλοι αγαπάμε, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι τώρα, παιδιά, και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους σημερινούς μας καλεσμένους. Συνεχίζουμε. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου
και καλή τύχη όπου κι αν πας. Μίσος δεν σου κρατώ, τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος έκανα εγώ στους παλαμούς της δικής σου καρδιάς. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Θα σου φύγω, στο χαπί. Θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Πριν μ' αφήσεις η μάδια και τα όνειρα δια. Θα σου φύγω στο χαπί. Πριν μ' αφήσεις η μάδια και τα όνειρα δια. Θα σου φύγω στο χαπί. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Εσύ δεν είσαι που γέλαγες χτες. Μόνη σου έχεις γκρεμίσει όσα εγώ είχα χτίσει. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Τώρα τάχα, γιατί κλαις. Προσευχή τα χείλη μου για σένα ναι λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Να ξαναρθείς κοντά μου μέσα στην αγκαλιά μου. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω. Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Θέλω τη συμπόνια κανένος. Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Είναι η καρδιά μου μαύρος ουρανός που κρύβει κεραυνούς και καταιγίδα. Ξεχύλιζε ο πόνος την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένος.
Εγώ χειμώνες δεν φοβήθηκα ποτέ μου. Ποτέ δεν έβαλα νερό μες στο κρασί. Εγώ δεν γέρνω με το φύσιμα τα νέα μου. Και δεν θα αλλάξω επειδή το θες εσύ. Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξεγέλας με κλάματα. Εγώ είμαι μάτια μου απ' τη Θεσσαλονίκη. Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξεγέλας με κλάματα. Εγώ είμαι μάτια μου απ' τη Θεσσαλονίκη. Μετά από αυτή την υπέροχη σειρά με τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως, έχουμε δίπλα μας τον Μάνο Σερμετζάκη. Μάνο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το ότι ήρθες εδώ στην εκπομπή μας, μας εμπιστεύτηκες. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλή επιτυχία στις εκπομπές. Να σε καλά. Είναι μεγάλη χαρά για μένα, έτσι κι αλλιώς να σε έχω δίπλα μου. Και θα πιάσουμε τώρα το νήμα από την αρχή. Πότε δημιουργήσατε αυτή την ομάδα με τον αδερφό σου, πριν πόσα χρόνια περίπου? Από μικρή παίζαμε, απλά βγήκαμε στο πάλκο. Τελευταία 7-8 χρόνια, δηλαδή χωρίς να το πάρουμε είδηση, μια στιγμή. Το ξεκίνημα, δηλαδή, πώς έγινε? Υπήρξε κάποια αφορμή στο να ξεκινήσετε να δημιουργήσετε αυτή την ομάδα? Όχι. Έμαθα μπουζούκι πρώτα. Έπαιζα μπουζούκι και από το Λύκειο και μετά, σιγά σιγά, μετά βρέθηκα να παίζω αρμόνιο. Είχα πάει βέβαια μια χρονιά εδώ στο 2 και μετά μπήκε και ο αδερφός μου μέσα και άρχισα και το τραγούδι. Και είπαμε αφού. Άρα λοιπόν ξεκίνησες με μπουζούκι και συνέχισες με το αρμόνιο. Ναι, ναι. Έτσι. Γιατί επέλεξες το λαϊκό τραγούδι? Άκουγες αυτό κυρίως από μικρός? Στο σπίτι ακούγαμε λαϊκά τραγούδια και πιστεύω γι' αυτό το λόγο. Είχες λοιπόν ακούσματα από την παιδική σου ηλικία, ναι, ναι. Γι' αυτό και ασχολήθηκες με αυτό. Ναι. Είναι η αγάπη σου. Έχεις κάποια πρότυπα στο λαϊκό τραγούδι? Έχω πολλά. Απλώς τα παλιά λαϊκά. Δηλαδή, σ' αρέσουν τα παλιά καλά λαϊκά. Ωραία. Πολύ συχνά έχεις βρεθεί σε εκδηλώσεις που συνυπάρχει και η κριτική μουσική, ναι, και η λαϊκή. Ναι. Ποια νομίζεις υπερτερεί και για ποιο λόγο εδώ στην περιοχή μας? Πιστεύω ότι υπερτερεί κριτική μουσική και είναι φυσικό διότι είμαστε στην Κρήτη και έτσι πρέπει. Αυτή είναι και η γνώμη, δηλαδή. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιλογή, παράδειγμα στους γάμους, συνηθίζεται περισσότερο να υπάρχει κριτικό και λαϊκό ή και στις εκδηλώσεις που παίζεις? Συνήθως υπάρχει πρώτα το κριτικό και πιο λίγες φορές γάμους, ας πούμε, λαϊκό. Αλλά καμιά φορά παίζουμε και μόνοι μας, αλλά τις πιο πολλές φορές με κριτικά συγκροτήματα. Εμπειρικά τώρα, ο κόσμος διασκεδάζει περισσότερο με το κριτικό ή με το λαϊκό? Τι νομίζεις? Δεν ξέρω, είναι διάφορες. Είναι θέμα συγκυριών, φορές, δηλαδή, ναι, ή καλλιτέχνη. Εξαρτάται και από τον καλλιτέχνη, φαντάζομαι. Εννοείται. Απλώς δεν έχω. 50-50 μου φαίνεται, δηλαδή. Εξαρτάται, ναι, από την περίπτωση. Βασικά τον καλλιτέχνη και αν έχει διάθεση ο κόσμος. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και συνεχίζουμε εδώ παρέα με τον Μάνο. Thank you.
επιστροφές, καταστροφές. Έχω για σένα, ναι, κάνει πολλές. Οι αντοχές γίναν κλωστές. Πόσο να αντέξουνε, σπάσαν κι αυτές. Κάθε που γύριζα, το πανηγύριζα. Την ίδια έκανα υπομονή. Όμως γελάστηκα, σε όλες βιάστηκα. Καμιά δεν άξιζες επιστροφή. Σε να μπλεκούμε στη γειτονιά σου όλοι για λίτη με βούμε. Σε χίλιους δυο πελάδες για σένα μπλεκούμε στη γειτονιά σου όλοι για λίτη με βούμε. Όσα το κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω, πώς, αχ, δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω, πώς, αχ, δεν μπορώ μοναχός. Πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Άκουσα μες στο πιωτό σου ότι ψάχνεις τα φιλιά μου. Άκουσα πως επηγαίνουμε στο σπίτι σου στα χέρια. Άκουσα στον ουρανό σου ότι σβήσανε τα αστέρια. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πένια. Στην ερημιά ο πόνος μου με την πένια.
τρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δε θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Ακούσαμε μια καταπληκτική σειρά με ζεϊμπέκικα με την υπέροχη ερμηνεία του Νίκου και του Μάνου Σερμετζάκη. Και συνεχίζω την κουβέντα μου εδώ με τον Μάνο. Μάνο, το κοινό πιστεύεις ότι έχει κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις σε κάποιο καλλιτέχνη, άρα λοιπόν και στα γλέντια σας παίζετε κυρίως τραγούδια του? Όχι, αυτά που έχουμε επιλέξει είναι βασικά τα πιο χορευτικά. Είναι από όλους τους καλλιτέχνες, δηλαδή από πάρα πολλούς. Πώς έγινε η επιλογή των τραγουδιών και το ρεπερτόριό σας γενικότερα? Σταδιακά, δηλαδή έγινε σταδιακά μέσα από την εμπειρία σας, βλέποντας για την αντίδραση του κόσμου παίζοντας τα τραγούδια? Βασικά παίζουμε αυτά που μας αρέσουν, απλώς έχουμε προσθέσει διάφορα τραγούδια που ξέρουμε ότι ακούγονται και καινούρια και έντεχνα λίγα. Έχεις και καινούρια τραγούδια στο ρεπερτόριό σας δηλαδή, ε? Ναι, μερικά. Από τους καινούριους ποιον ακούς? Ποια τραγούδια επιλέγεις να βάλεις στο ρεπερτόριό σου πιο εύκολα? Βασικά του Τερζή. Του Τερζή. Ναι. Ο Τερζής είναι αναγνωρίσιμο σίγουρα. Ναι, και πολύ καλή φωνή. Και πολύ καλή φωνή. Άρα και ο Τερζής λοιπόν είναι από τα πρότυπά σου, να φανταστώ. Ναι, υπάρχουν όμως πολλοί που αγαπώ και... Θα μπορούσες να ασχοληθείς πέρα από το λαϊκό με κάποιο άλλο είδος μουσικής? Ή στο ρεπερτόριό σας έχετε κι άλλα είδη μουσικής? Κάποια τραγούδια έντεχνα, ας πούμε, πέρα από το καθαρά λαϊκό που παίζετε? Ναι, έχουμε έντεχνα τραγούδια και καινούρια λίγα. Απλώς θα μ' άρεσε να ασχοληθώ και με τη λύρα, διότι αγαπώ τη λύρα, το ίδιο ότι αγαπώ τα λαϊκά. Και... Ναι, αυτό είναι σπάνιο να το ακούω από ένα λαϊκό καλλιτέχνη. Είχαμε προπάπου λυράρι. Α, έχει ιστορικό λοιπόν. Ναι. Άρα ασχολιόταν και αυτός επαγγελματικά με το αντικείμενο? Ναι. Υπήρξε αυτός κάποιο κίνητρο για σένα να ασχοληθείς? Ή πέρα από τον παππού σου, ήξερες κάποιους άλλους που να σε επηρεάσουν στο να ασχοληθείς επαγγελματικά γενικότερα? Δύσκολο, γιατί το βασικό είναι ότι αυτό που είπα πριν, ότι μεγαλώσαμε με λαϊκά τραγούδια στο σπίτι και ήταν πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή με αυτά ξεκινήσαμε και τώρα δεν μπορώ να παίξω. Απλώς λέω ότι μου αρέσουν τα ίδια. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μια συγκεκριμένη προτίμηση περισσότερο από τα υπόλοιπα? Παράδειγμα, του αρέσουν περισσότερο τα ζεμπέκικα, τα τσιφτετέλια, οι ρούμπες, τα χασάπικα, ή εξαρτάται πάλι από την περίπτωση και από το μέρος που επιλέγεις να παίξεις? Ναι. Πιστεύω. Παράδειγμα, σε ένα γάμο θα προτιμούσαν τα πιο χορευτικά, ενώ σε μια ταβέρνα τα πιο ακουστικά τραγούδια. Ναι, αυτό νομίζεις εσύ? Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ωραία. Ας ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε εδώ με τον φίλο μας τον Μάνο. Μη περιμένεις πια, όλα σκορπίσανε. Αφού τα χείλη σου άλλον φιλήσανε. Μη περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αφού τα χείλη σου αχ με προδώσανε. Από τα φαρμάκια που μου έχεις δοσμένα σκότωσες ό,τι όμορφο για σένα. Κι απ' τον ερωτά μας μοναχά η κρύα σταχτή έχει μείνει τώρα μες στην καρδιά. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε.
από τα χείλη σου, αχ, με προδώσανε. Εξωτερδιά και καημή, εξωτερδιά και καημή, έλα απόψε να γλεντήσω, έλα απόψε να μεθύσω της αγάπης τη φωτιά, της αγάπης τη φωτιά, μέσα στο κράσι να σβήσω, μέσα στο κράσι να σβήσω, αμάν. Έλα, έλα, έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου, να γλυκάνεις την καρδιά μου, ξαναγύρισε κοντά μου, bye, bye, bye. Φεγγάρι χλωμό κι απόψε πονώ, για παίξε μου λίγο μια αγάπη χαμένη να βρω. Τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος τα βράδια στα σκοτάδια. Ας τη δω μια στιγμή κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά της απάνω, κι ας πεθάνω, κι ας πεθάνω. Γύρνα πίσω, δε βαστώ, θα πεθάνω, θα καθώ. Μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος τα βράδια στα σκοτάδια. Ας τη δω μια στιγμή και ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά της απάνω, κι ας πεθάνω, κι ας...